Αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα λοιπόν. Οι δύο ομάδες ξεχωριστά στο γήπεδο. Καλυβρίσει χωριστή 0-0, ένα από τα πιο αμφίροπα παιχνίδια της αγωνιστικής. Χρήστος Καπάνταγης διαιτητής του αγώνα, με Παστιάδη και Κοτανίδου οι δύο βοηθοί. Εδώ βλέπουμε, είδαμε τη χωριστή, βλέπουμε και την Καλυβρίση την ώρα που μπαίνει στο γήπεδο με αρχηγό το Μαρίνο Τσακίρη στο τέρμα. Δημήτρης Βασιλιάδης και φέτος στην Καλυβρίση στον πάγκο. Με Τσακίρη, Χατζηνικολάου, Γεωργιάδη. Χρήστο Δάφτσιο, Παλτσίδη, Άκη Δάφτσιο, Σεμπελίδη, Μαρινίδη, Κωνσταντινίδη, Λάμπρου και Γούργουλη η ενδεκάδα των γηπεδούχων. Για τη χωριστή, Γιάννη Τζεβερτζή στον πάγκο, Δελιγιόρογλου, Τζιρίτη Παπαμανουήλ, Βελένη, Δελιγέρογλου, Αραμπατζή, Κουπρόγλου, Ζούφη στο 82 μπήκε ο Αθανασίου, Μπεζηριάννη, Βουτσινά, Ζάχαρη η ενδεκάδα για την ομάδα του Ορφέα χωριστή. Εδώ λοιπόν είσαι στον διομάδο σε πολύ καλή κατάσταση ο αγωνιστικό χώρο τη Καλυβρίση. Καμία σχέση με πέρσι, έχουν γίνει βελτιώσει στο γήπεδο, το βλέπετε. Πραγματικά δεν θυμίζει σε τίποτα το περσινό γήπεδο, κυρίω από την μέση, από τα μέσα τη περίοδου και μετά. Εδώ ο κύριο Καπάνταγη, ο διαιτητή, είπαμε, με Παστιάδη και Κοτανίδου, και η σέντρα του αγώνα με τι άσπρε εμφανίσει η ομάδα τη Καλυβρίση. Με τα κόκκινα η ομάδα του Ορφέα χωριστή. Πρώτε αναγνωριστικέ μπαλιέ στο παιχνίδι, με τον Παλτσίδη να γυρίζει πίσω στον τερματοφυλάκα του. Ένα φάουλ για του γηπεδούχου. Στο πρώτο στημένο του μάτσι, η μπάλα πέρασε, ένα κοντινό σουτ. Η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια. Στην πρώτη καλή στιγμή του μάτς, πάνω από τα δοκάρια του Βελιγέρογλου. Ο Ορφέας σε μια επίθεση, ένα πλάγιο, ωραία η προσποίηση. Η μπάλα θα περάσει, θα γίνει μια κάθετη πάσα από τον Μπεζηριάννη. Πολύ καλή πάσα. Η τρίπλα από τον Ζάχαρη, το σουτ. Η μπάλα θα βρει πάνω στο σώμα του Χατζηνικολάου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη χωριστή. Νέα σέντρα και ο Τσακίρης εδώ θα πάρει το επιθετικό φάουλ στη διεκδίκηση στον αέρα. Πρώτη πολύ καλή στιγμή με τον Ζάχαρη για την ομάδα της χωριστής, από την πολύ ωραία κάθετη πάσα του Μπεζηριάννη, του Σέντερ Φορ, αλλά εκεί ο Χατζηνικολάου έβαλε το σώμα του, έσωσε την Καλυβρίση, παρέμεινε στο 15 το 0-0. Εδώ προσπάθεια, η πτώση στο έδαφος του Κωνσταντινίδη για την Καλυβρίση. Παίζεται, λέει ο κύριος Καπάνταγης, κοντά στη φάση. Εδώ η επανάληψη από αυτό το γέμισμα που έγινε. Η μπάλα πέρασε. Ο σέντερ φόρο Μιχάλης ο Κωνσταντινίδης στην Καλυβρίση φέτος από την Καλύφη το πέρσι. Στη διεκδίκηση στον αέρα με το κεντρικό αμυντικό. Κοντά στη φάση ο Καπάνταγης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Εκεί στην διεκδίκηση με το νούμερο 5 ήταν ο Αραμπατζής Σουσάκης που διεκδίκησε με τον Κωνσταντινίδη. Εδώ ένα γύρισμα προς τον τερματοφύλακα. Στη διεκδίκηση και πάλι του Μιχάλη Κωνσταντινίδη, έχει βουθεί offside από το διαιτητή και εδώ στη διαμαρτυρία του Κωνσταντινίδη θα χρεωθεί και με κίτρινη κάρτα. Εδώ και πάλι η παλιά που έγινε, πάει να βγει ο Κωνσταντινίδης, η σύγκρουση, διώχνουν οι αμυντικοί. Νέα κάθετη πάσα προς τον Μιχάλη Κωνσταντινίδη, χάθηκε η ευκαιρία για την Καλυβρίση. Επίθεση με τον Μπεζηριάννη για τον Ορφέα, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα θα περάσει, η προσπάθεια το σουτ πάνω από τα δοκάρια από τον Κουπρόγλου. Ένα σουτ που η μπάλα έφυγε μακριά έξω από την αιστεία του Τσακίρη. Σε ένα κλειστό, σφιχτό παιχνίδι. Εδώ ένα πλάγιο με τον Μπεζηριάννη. Πολύ καλή ευκαιρία για τη χωριστή. Το σουτ από κοντά από τον Κουπρόγλου έδιωξε σωτήρια ο Τσακίρης που ήταν σε πολύ καλή μέρα σε κόρνερ. Είδατε, πήρε και τα συγχαρητήρια του Κουπρόγλου για αυτή την επέμβαση. Μια σέντρα για την Καλυβρίση. Εδώ ένα βολ πλανέ. Η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια του Δελιγέρογλου. Out. Είμαστε πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Ένα στημένο για την Καλυβρίση, μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, δεν διώχνουν καλά οι αμυντικοί. Πολύ καλή στιγμή με τον Γούργουλη, έδιωξαν πάνω στη γραμμή αμυντική σε κόρνερ. Το κόρνερ εκτελείται, βγαίνει εύκολο, Δελιγέρογλου μπλοκάρει την μπάλα. Είμαστε προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Καλυβρίση κυρίως με στημένα, είδαμε να προσπαθεί να απειλήσει. Χωριστή είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ζάχαρη. Εδώ μια προσπάθεια από αριστερά, θα γίνει μια σέντρα. Μπεζηριάννης πήρε την κεφαλιά, ο Τσακίρης περίμενε στη γωνία του, δεν ήταν δυνατή κεφαλιά. Μπλόκαρε την μπάλα ο τερματοφύλακας της Καλυβρίσης. Μία ακόμη φάση για την Καλυβρίση, ένα γέμισμα από την άμυνα. Η μπάλα θα περάσει, Δελιγέρογλου βγαίνει, θα μπλοκάρει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Κωνσταντινίδη παικτών. Και πάμε στο δεύτερο ημίχρονο τώρα, ένα πρώτο μέρος που είχε φάσεις, αλλά έμεινε στο στήρο 0-0. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του δεύτερου ημίχρονου. Να φάω για τη χωριστή με τον Μάριο Βουτσινά να εκτελεί. Βουτσινάς απευθείας το πάει πολύ ωραία με το ένα χέρι, ο Τσακίρης ελέγχει τη φάση, πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Δεύτερη πολύ καλή επέμβαση του Τσακίρη μετά από εκείνο το σουτ του Κουπρόγλου που είδαμε στο πρώτο μήνυμα. Πάλι Βουτσινάς, πολύ ωραία τρίπλα. Περνάει, πάει να μπει στην περιοχή. Δεύτερη τρίπλα, πέφτει στο έδαφος. Παίζεται, λέει ο Καπάνταγης, σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Βουτσινάς. Θα δούμε και εδώ βέβαια την επανάληψη. Όπως είδαμε και στη φάση που η Καλυβρίση διαμαρτυρήθηκε με τον Κωνσταντινίδη για πέναλτι. Εδώ λοιπόν Βουτσινάς, ωραία τρίπλα. Πέρασε εκεί τον Χατζηνικολάου, μπήκε με στην περιοχή. Εδώ θα πέσει στο έδαφος. Παίζεται κοντά στη φάση ο Καπάνταγης. Έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι με το νούμερο 8. Μαρινίδης ήταν στη φάση για την Καλυβρίση. Επίθεση με τον αρχηγό της χωριστής, τον Αραμπατζή, που προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Αραμπατζής μπαίνει. Εδώ η σύγκρουση με το Δάφτσιο. Και εδώ ο Καπάνταγης δείχνει συνέχεια στο match out από την προσπάθεια Αραμπατζή και Δάφτσιου Χρήστου.
Εδώ και πάλι επανάληψη. Άρα, Μπατζής, αυτός ξεκινάει η φάση. Κάνει μία προσποίηση. Θα παίξει το 1-2 με τον Μάριο Ζάχαρη. Ζάχαρης ξαναδίνει στον συμπαίκτη του. Πάει να μπει στην περιοχή και εδώ από την πτώση του Δάφτσιου ο κύριος Καμπάνταγης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι παρά τις διαμαρτυρίες του Αραμπατζή για παράβαση. Επίθεση για την Καλυβρίση, πολύ καλή στιγμή. Εδώ δείτε, γίνεται η τρίπλα, το σουτ παραλίγο αυτό γκολ. Τελευταία στιγμή έβαλε το πόδι του ο Παπαεμμανουήλ στο σουτ του Λάμπρου και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Η καλύτερη στιγμή της Καλυβρίσης στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ η χωριστή σε μία επίθεση, ένα σουτ ο Τσακίρης ελέγχει την πορεία της μπάλας, θα μπλοκάρει. Έχουμε μπει στο τελευταίο κομμάτι του μάτς πλέον. Ένα κόρνερ τώρα. Δεν διώχνει ο Χατζηνικολάου, θα γίνει το σουτ το Τσακίρης. Καταπληκτική επέμβαση Ηλίας Κωνσταντινίδης. Ήταν ο παίκτης που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και σούταρε. Εντυπωσιακά ο Τσακίρης με το ένα χέρι, πολύ δύσκολη επέμβαση. Με σώματα μπροστά του δεν έβλεπε. Κατέβασε την μπάλα, κράτησε το 0 για την ομάδα. Εδώ είναι το χέρι του Παλτσίδη. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα, κόκκινη στο 70. Μένει με 10 η Καλυβρίση. Εδώ Καπάνταγης, δεύτερη κίτρινη κάρτα, κόκκινη στον Παλτσίδη. Σε αυτή τη φάση θα δούμε και την επανάληψη. Εδώ λοιπόν στην αντεπίθεση του Ορφέα, στην προστινή παλιά, εδώ σε αυτή την πρόσκουρση της μπάλας στο χέρι του Παλτσίδη, ο κύριος Καπάνταγης τον τιμωρεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα κόκκινη για 20 λεπτά με 10 παίκτες η ομάδα της Καλυβρίσης. Εδώ ο Καπάνταγης πάει κοντά στον Παλτσίδη και τον τιμωρεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Περιττό να πω ότι για μία ακόμη χρονιά δεν υπάρχει σχολιασμός φάσεων. Αυτό το κρίνετε εσείς. Εμείς δείχνουμε την εικόνα και προσπαθούμε με την ίδια χρειά της φωνής να παρουσιάζουν όλες τις φάσεις για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εδώ μία μικρό συμπλοκή μεταξύ των παικτών από αυτή την πτώση του Γούργουλη σε ένα μαρκάρισμα παίκτη της χώρας της. Λογικό να ανάψουν τα αίματα μετά την κόκκινη του Παλτσίδη και το γεγονός ότι Καλυβρίσης έμεινε με 10 παίκτες. Εδώ μοίρασε κίτρινες ο Καπάνταγης για τις τελευταίες αψιμαχίες των παικτών σε αυτό το μαρκάρισμα πάνω στο Γούργουλη. Ένα βολέ τώρα από τον τερματοφύλακα της χωριστής. Η μπάλα πάει προς τον Μπεζιδιάννη. Βγαίνει πολύ γρήγορα ο Τσακίρης από την αιστεία του και μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ τώρα Τσακίρης και Μπεζιδιάννης σε μια αψιμαχία. Καπάνταγης προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα. Είπαμε πολλά νεύρα, κυρίως μετά το γεγονός ότι έμεινε με 10 παίκτες η Καλυβρίση. Ο Καπάνταγης συμβουλεύεται την κυρία Κοτανίδου για αυτές τις αψιμαχίες και πάμε κανονικά, συνεχίζεται το παιχνίδι, δεν τιμωρεί κάποιον για αυτές τις αντεγκλήσεις μεταξύ των παιχτών. Ένα φάουλ τώρα θα βγει και θα μπλοκάρει ο Βελιγέρογλου. Η χωριστή προσπάθησε στο τέλος να πιέσει, να βρει διαδρόμους για να πετύχει το χρυσό γκολ, δεν τα κατάφερε όμως. Ένα φάουλ έξω από την περιοχή, καλό φάουλ, αλλά ο Τσακίρης, είπαμε, σταθερότατος, κορυφαίος σε απόδοση για την Καλυβρίση, θα μπλοκάρει την μπάλα στο κέντρο της εστίας. Κυρίως αποστημένα η χωριστή ψάχνει τον γκολ. Εδώ Βουτσινάς, πολύ καλή στιγμή εδώ. Κεφαλιά από κοντά. Αν είδα καλά, ήταν ο Βελένης ο παίκτης που έπιασε την κεφαλιά. Σωτήρια επέμβαση και πάλι του Τσακίρη από τα 2 μέτρα, ακριβώς πάνω από την μπάλα. Και είναι η τελευταία φάση του μάτς. Λήξη αγώνα, καλό μάτς, αμφίρομο μέχρι το τέλος. Καλυβρίση χωριστή 0-0. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Και δύσκολο με την έννοια ότι μετά από τόσο μεγάλη αποχή θέλαμε να τεστάρουμε τις δυνάμεις μας σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Νομίζω ότι ήμασταν απόλυτοι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Πάρα πολύ μεγάλες φάσεις δημιουργήθηκαν στην αντίπαλη εστία. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα θα βρει τα πατήματά της. Είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά, δεν έχω να αποδώσω καμία ευθύνη σε κανέναν. Και επίσης θέλω να πω ότι βάζοντας σοβαρότητα, πειθαρχία και υπευθυνότητα στην ομάδα, θα κοιτάξουμε στις υψηλότερες θέσεις. Δεν μιλάμε φυσικά για πρωταθλητισμό εμείς ακόμη, γιατί πρέπει να περάσουν 5-6 αγωνιστικές, ούτως ώστε να καταλάβουμε σε ποια αγωνιστική κατάσταση μπορεί να φτάσει η ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι και στο επόμενο παιχνίδι θα είμαστε το ίδιο καλοί και λογικά θα ζητήσουμε το νικηφόρο αποτέλεσμα για να πούμε στο δρόμο με τις επιτυχίες. Για την αντίπαλη ομάδα έχω να πω είναι μια καλή ομάδα, δυναμική, με καλή έδρα και θα κάνει αρκετές ζημιές με τους έμπειρους παίκτες που διαθέτει. Καλή συνέχεια σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους ασχολούμενους με το ποδόσφαιρο, αλλά και σε όλο τον κόσμο γενικά. Ευχαριστώ πολύ. Πρεμιέρα ήταν σήμερα. Εμείς είχαμε πάρα πολλά προβλήματα.
μα πάρα πολλά προβλήματα που τα ξέρουμε εμείς πολύ καλά. Παρά τα αυτά όμως τα παιδιά έδειξαν ψυχή και μετά το 70 που μείναμε και με 10 παίχτες πραγματικά δώσανε την ψυχή τους τα παιδιά και αν μη τι άλλο ξεκινήσαμε θετικά. Νομίζω ο στόχος μας αυτός ήταν στο σημερινό παιχνίδι. Παίζαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι είναι δίκαιο. Εμείς βλέπουμε πλέον τη συνέχεια και πρέπει να συγκεντρωθούμε γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν έχουμε συμμετοχή στις προπονήσεις και πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι χωρίς προπονήσεις δεν γίνεται τίποτα. Θέλω να ευχηθώ στη χωριστή καλή συνέχεια και στο φίλο μου Γιάννη Ζαβρετζή και εμείς φυσικά προβλέπουμε το επόμενο παιχνίδι.